Δυστυχώ, παιδιά, τα πτώματα που βγαίνουν τα περισσότερα είναι διαμελισμένα, καμένα, σε άσχημη κατάσταση. Σε κατάσταση σοκ, ε, είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει εκείνη τη στιγμή ότι τον άνθρωπο που ανασύρει αυτή τη στιγμή, το μέλο που ανασύρει, είναι άνθρωπο που υπήρχε σε ζωή. Το επόμενο βράδυ, όταν μπήκαμε στο τρίτο βαγόνι που ήταν σε καλή κατάσταση και είδα παπουτσάκι ενό πεντάχρονου παιδιού και μια ταυτότητα τη κοπέλα από τα Γιάννητσά, όπου εκεί πραγματικά έκλεγα. είναι μια ηθική συμπαράσταση, ένα είδο ηθική συμπαράσταση στου πάσχοντε και στου ε, πονημένους πολεμένου συγγενεί σίγουρα. είναι ακριβώ εκδήλωση, είναι ένα φόρο τιμή για αυτού που φύγαν. Δεν έχουμε νόημα. Μπορεί να περιγραφεί να μην ξαναγίνει. Προσωπικά σαν ο ε, ντρέπομαι γιατί είμαι 52 χρονών και δεν έκανα τίποτα για αυτά τα παιδιά τόσα χρόνια. Α ξυπνήσουμε και α δώσουμε γήπεδο στου νέου ανθρώπου. Τι να πούμε σε αυτού του γονεί, τι να πούμε σε αυτόν τον πατέρα, σε αυτή τη μάνα, τι να πούμε. Είμαι γονιό, έχω παιδιά και πονάει η καρδιά μου. Άλλη μια λάθος στιγμή του πλανήτη και να ξέρω που βγει. Μάνα δεν θα στο σπίτι είναι πολλά τα γιατί. Το ψυχολογικό φόρτωμα ήταν κυρίω αργότερα. Γιατί από ένα σημείο και μετά, μετά από περίπου 2 με 3 ώρε, Ό,τι κά έφτανε ε, δεν μεταφέρε ζωντανό. Και αυτό είναι που μα δυσκόλευε περισσότερο ψυχολογικά εμά το ότι δεν είχαμε δυστυχώ τη δυνατότητα να παλέψουμε για περισσότερου ασθενεί. Εκείνο το βράδυ σοπαίναν οι λύκοι γιατί ουρλιάζανε ανθρώποι. <ΣΣΣΣ> Αυτές είναι οι αλήθειες κύριε Πλεύρη. Α, πήγατε από τις πρώτες ε, ώρες εκεί, φτάσατε πολύ έγκαιρα. Τι είναι αυτό που μπορείτε να πείτε ε, δημόσια. Ναι, ε, πρώτα απ' όλα τα συλληπιτήρια τα έχουμε πει εγώ και ως ε, πολιτικός αισθάνομαι ντροπή σε αυτούς τους γονείς. Και σε δύο λεπτά θα σας πω λίγο αυτά τα συναισθήματα που λέτε έτυχε να είμαι από τους πρώτους που το έμαθαν. Οπότε ανέβηκα πάνω με τη λογική να συντονίσω τα νοσοκομεία. Ήδη δώσαμε μια εντολή και άνοιξε το γενικό τη λάρισα που δεν εφημέρευε και πραγματικά οι νοσηλευτέ και οι γιατροί σε μισή ώρα ένα νοσοκομείο που δεν εφημέρευε το είχαν έτοιμο να υποδέχεται κόσμο. Μόλι έφτασα στο σημείο, πραγματικά η εικόνα ήταν, αισθάνθηκα ότι ήμουν σε μια εμπόλεμη ζώνη. Δεν ήμασταν εξοικειωμένοι ότι είχε περάσει, είχε γίνει ένα βομβαρδισμό. Ήδη εκείνη την ώρα δυστυχώ που είχα στις 3.30-4 δεν βγαίνανε ζωντανοί από, από, από το δυστύχημα και καταλάβαινε ότι έχει γίνει κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πάρα πολύ βίο. Πήγα μετά στο, στο νοσοκομείο, στο πανεπιστημιακό, όπου εκεί πέρα πήραμε την απόφαση με την ιατροδικαστή να συγκεντρώνονται οι νεκροί σε ένα σημείο στο Γενικό Νοσοκομείο. Είχαμε κάνει και τη λίστα των ασθενών και ήμουνα στο αμφιθέατρο εκεί πέρα με τους ψυχολόγους, οπότε ο κόσμο που ερχόταν, ε, του δείχναμε τη λίστα των ασθενών να δουν μήπως ο άνθρωπο ήταν ασθενή και έπρεπε να πάει σε κάποιο νοσοκομείο. Και όσοι δεν βρίσκανε τον άνθρωπό του, τους, τους βάζαμε στο αμφιθέατρο και με του ψυχολόγου ξεκινούσαμε να του εξηγούμε ότι δυστυχώ από τι 4 ώρα και μετά ε, οι άνθρωποι που έρχονται είναι νεκροί, δεν ήταν σε κατάσταση αναγνώριση και πραγματικά σα λέω είναι από τι πιο δύσκολε ημέρε να, να αντικρίζει γονεί που ψάχνουν τα παιδιά του με την ελπίδα ότι αυτά τα παιδιά. Θα τα βρούνε με αυτήν την ελπίδα στην πορεία και στη διαδρομή. Άρα, να να καταλαβαίνει ότι. Στο αμφιθέατρο, του βάζατε από τι 4 και μετά. Από την ώρα. από τα ξημερώματα, γιατί οι ξημερώματα ήρθαν. Είχαμε κάνει τη Μου λίστα. Είχαμε αυτή την εικόνα. Είχαμε κάνει τη λίστα των ασθενών. Εμεί τι θέλαμε. Εμεί θέλαμε σε μια πρώτη φάση πέρα από τις... αυτό που είπαν και εδώ πέρα οι γιατροί και οι διασώστε. Ότι λέγανε είμαστε έτοιμοι να περιθάλψουμε πολύ κόσμο και δυστυχώ μα έρχονταν νεκροί. Γιατί. Τα περιστατικά, το, το τα νοσοκομεία μα περιέθαλψαν άνω των 100 ανθρώπων. 85 περίπου ήταν που έκαναν εισαγωγή. Οι περισσότεροι σχεδόν όλοι έχουν πάει καλά, εκτό από τι περιπτώσει πολύ δύσκολε που έχουμε που γίνεται η μάχη αυτών των ανθρώπων μέσα στη ΜΕΘ. Και θέλαμε οι συγγενεί να βρίσκονται σε ένα σημείο, να μην, μην μεταφέρονται οι άνθρωποι να ψάχνουν αυτό, να έχουν μια πλήρη ενημέρωση. Και Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί και οι ίδιοι στην πορεία αντιλαμβάνονταν μετά από κάποια ώρα και αφού δεν είχαν επικοινωνία και δεν μπορούσε να γίνει και διαδικασία αναγνώριση για, για ευνόητου λόγου, και δυστυχώ και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εξηγεί σε ανθρώπου ότι δεν μπορεί να γίνει αναγνώριση και πρέπει να γίνει DNA. Και ε, να σα πω κάτι, είναι, είναι ο πόνο γιατί δε, ο, η ανθρώπινη ζωή πάντοτε έχει μια φοβερή αξία. Αλλά η εικόνα να βλέπει γονεί να αναζητούν τα παιδιά του πραγματικά αυτό, αυτό το πράγμα θεωρώ ξεπερνά τον οποιονδήποτε. Εκείνη την ώρα που βρισκόσασταν, κύριε Πλεύρη, όταν οι γονεί κατέφταναν. Εμείς ήμουν. Ε, ε, Ήσασταν ε, στην ε, υποδοχή. Ναι, στην υποδοχή μου. Ήσασταν στην υποδοχή. Στην υποδοχή μου οι ψυχολόγοι που μιλούσαν, αλλά απλώ ε, έκρινα σκόπιμο, παρόλο που δεν ήταν ε, στον σκληρό πυρήνα, ότι έπρεπε να, να υπήρχε και ε, η κορυφή, α πούμε, του πολιτικά προϊστάμενου του νοσοκομείου, ώστε αυτοί οι άνθρωποι μέσα στον πόνο του να μπορούν να δοθούν εκείνη τη στιγμή κάποιε απαντήσει. Γιατί να σα πω κάτι. Ε, ε, εγώ σα το είπα και το ξαναλέω. Είναι ντροπή να, να αντικρίζει αυτού του ανθρώπου που έχουν χάσει τα παιδιά του και προφανώ και σωστά αναζητούν τι ευθύνε πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, γιατί όλοι οι άλλοι μπορεί να μιλάμε θεωρητικά τον πόνο, α, αυτοί οι άνθρωποι τον βιώνουν αυτό τον πόνο. Α, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό έστω και εκείνη τη στιγμή να βλέπει ότι ε, του τους, ο, τους δίνουμε κάποιε απαντήσει, ξέρουν τι θα γίνει ακόμα και στο πολύ δυσάρεστο συμβάν τη ανακοίνωση. Να υπάρχουν οι ειδικοί να το πούν και γι' αυτό μετά ήρθε και η αναπληρωτή Υπουργό και η Υφυπουργό. Έγινε και κλιμάκιο ψυχολόγων για την περαιτέρω πορεία. Γιατί ξέρετε, Γίνεται έχουμε τρει κατηγορίε. Έχουμε του ανθρώπου. ήταν ανθρώπους... ήταν ο, όλη η κατάσταση δύσκολα διαχειρίσιμη. Δηλαδή, ε, υ, υπήρξε στιγμή που νιώσατε ότι ε, τώρα πια ε, δεν έχετε. Δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε. Δηλαδή, είχατε φτάσει σε τέλμα εσεί οι ίδιοι ανθρωπίνος, Γιατί ε, εμεί εδώ είμαστε μια εκπομπή που προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε αυτό που βιώναμε, χωρί όμω να είμαστε στην παραλαβή. Αυτό είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Όταν κανεί δηλαδή είναι εκεί ακριβώ που βλέπει το γονιό να έρχεται να πάρει. Το παιδί του ή να μην πάρει στο τέλο τίποτα, δεν ξέρω αν μπορεί να το διαχειριστεί ο άνθρωπο ε, αυτό. Ε, ε, κύριε, είτε ψυχολόγο, είτε ψυχίατρο, είτε ό,τι και αν είναι, ό,τι εκπαίδευση και, και κύριε, να έχει. Κύριε Κουτσελίνο, όταν έχει του του γιατρού και νοσηλευτέ και οι ίδιοι να, να σπάνε, να, να δακρίζουν, γιατί δεν, δεν είχαν βιώσει ένα τέτοιο πράγμα. Μπορεί να είχαν βιώσει πολύ πιο δύσκολε νοσηλίε, αλλά αυτή την εικόνα ήταν πρωτόγνωρη για όλου, φανταστείτε. Να, να αντικρίζει μπροστά σου γονεί που ένα να σου λέει ότι έχω χάσει το μοναδικό μου παιδί, ο άλλο να σου λέει ότι έχω χάσει τα δύο μου παιδιά, ο άλλο να σου λέει ότι άστε με να πάω κάτω, όποια και να είναι η κατάσταση, εγώ θα αναγνωρίσω το παιδί μου. Ο άλλο να έχει ελπίδε και να σου λέει μήπω υπάρχουν κάπου αλλού επιζώντε και δεν ξέρετε. Εμεί μία περίπτωση είχαμε ταυτοποιεί του ασθενή, δηλαδή που δεν είχαμε βρει τα στοιχεία. Και, και τη θυμάμαι αυτή τη σκηνή, είναι ένα κοριτσάκι που τώρα είναι στη ΜΕΘ. Ό, ώστε όταν κάναμε μια περιγραφή για να καλέσουμε τους γονείς που ήταν κοντά σε αυτή την περιγραφή και, και την είδε ο πατέρας της και μακάρι μιλάω και μαζί να, να να πάει το καλύτερο δυνατό το παιδί δηλαδή ήταν και ήταν πολύ δύσκολο γιατί εγώ καταλαβαίνω την ελπίδα τους έδειχνες Άρα, μια στην λίστα ασθενών αρχή επειδή ήταν αταυτοποίητη Ήταν μία μόνο περίπτωση Όλες Άρα τις και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ τελικά και Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ ο στόχο μα ήταν πρώτα απ' όλα η περίθαλψη των ασθενών και των τραυματιών. Δεύτερον, να έχουμε λίστα με όλου του ασθενεί ώστε γρήγορα οι γονεί να βρίσκουν πού είναι τα παιδιά του. Και εκεί υπήρχε μία περίπτωση που ταυτοποιήθηκε από του συγγενεί εκεί. Και είναι, ξέρετε, τα ανάμεικτα συναισθήματα από τη στιγμή ένα να δακρύζει με, με χαρά γιατί εκείνη τη στιγμή καταλάβει ότι το παιδί του ζει. Από την άλλη πλευρά να έχει τη λύπη γιατί δεν ξέρει την εξέλιξη. Δηλαδή, είναι πρωτόγνωρα συναισθήματα. Και ξέρετε τι γίνεται, είναι τα συναισθήματα των ανθρώπων, τη οργή και λογικά για αυτό που έχει συμβεί. Και μετά να προσπαθούν να λυτρωθούν, να που να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Να πάρω τον άνθρωπό μου να πάω να, να τον κλάψω και να πρέπει να, να εξηγήσει και σε αυτού του ανθρώπου ότι και αυτό δυστυχώ το αυτονόητο για όλου μα, ότι τουλάχιστον να τελειώσει η διαδικασία χρειάζεται κάποιο χρόνο. Γιατί οι, οι, οι σωροί βρίσκονταν, οι νεκροί αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν σε μια κατάσταση που έπρεπε να περάσουν Θέλ, από τη διαδικασία θέλω DNA. Θέλω, Θάνο μου, να σου πει ο Αντώνης, γιατί είναι δικηγόρος ενός κοριτσιού, πώς ακριβώς το βίωσε η οικογένειά του και μάλιστα πριν έρθει εδώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την οικογένεια και μου έλεγε ο Αντώνης πώς αυτοί οι γονείς νιώθουν σήμερα. Είναι ένα ζευγάρι που υπήρχε μέσα. Θα, θα μας τα πει ο Αντώνης γιατί δεν θέλω να γίνω εγώ μεταφορέας αυτής της κατάστασης. Αντώνη μου. Ε, κυρία Κουτσελίνη, το συλλογικό σοκ είναι μεγάλο. Και δυστυχώς, επειδή ο κύριος Πλεύρης, όχι ως προσωπικότητα, όλος θεσμός, είναι ένα θεσμικό πρόσωπο είναι υπουργό σε αυτή την κυβέρνηση. Εγώ τον άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή να περιγράφει τα όσα είδε. Δυστυχώ όμω δεν είναι ο ρόλο του παρατηρητή ή του δημοσιογράφου. Είναι ο ρόλο ενό υπουργού που πρέπει να αντιληφθεί και τον πόνο των γονέων αυτών. Εμένα η διάσταση που μου έδωσαν οι γονεί είναι τελείω διαφορετική. Μετέβησαν στο νοσέ τη Θεσσαλονίκη περιμένοντα το παιδί του. Εκεί ήταν μια εκπρόσωπο security, που δεν είχε κάτι να τους πει, έμαθαν την Παρασκευή ότι το παιδί τους ταυτοποιήθηκε. Έξω από το νοσοκομείο της Λάρισας τους προσέγγισαν φοιτητέ ψυχολογίας να τους πούν τι. Η εικόνα του γυμνού κράτους σε όλο τους το μεγαλείο ήταν παρούσα. Δεν ένιωσαν... Έτσι σου είπαν οι Έτσι μου μετέφεραν, ναι. Και μου ζήτησαν αυτό το πράγμα να το πω δημόσια. Επίσης μου μετέφεραν ότι νιώθουν ότι δεν πίστευε κανείς ότι μέσα σε αυτό το τρένο υπήρχαν τα παιδιά τους. Και ότι επίσης είχαν την απέτηση και δεν είναι ξέρω οι για ποιο της λόγο Πορφυρίδου, να το πούμε. δεν, δεν τους δόθηκε αυτό το δικαίωμα να δουν τι έθαψαν. Να δουν τι έθαψαν. Εδώ το ζήτημα δεν είναι με τα θανάτια να πούμε κάποια λόγια εν είδη μνημοσύνου. Ο δημόσιος λόγος μας χαρακτηρίζει. Εδώ υπάρχει ένας θυμός. Μεγάλο θυμό. Και έχουμε δει σε ανάλογα περιστατικά και το λέω με λύπη αυτό προσπαθώντα να κρατήσω μία ισορροπία μεταξύ θεσμική θέση, μεταξύ θυμάτων και μεταξύ οικογενειών που μένουν πίσω. Δεν είναι το τι θα του δώσει μετά. Δεν είναι μία αντιμετώπιση ζυγαριά. Θα πάρουν μία σύνταξη, θα πάρουν ένα επίδομα και τι θα γίνει. Τα παιδιά δεν γυρίζουν πίσω. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει να γίνει μία μεγάλη καταστροφή. Για να σώσουμε έπειτα την κατάσταση. Το ίδιο έγινε με την υπόθεση του Γρηγορόπουλου, το ίδιο έγινε με την υπόθεση του Ζακοστόπουλου, το ίδιο έγινε στο Μάτι, το ίδιο, φρικτή τραγωδία και εδώ. Και έχουμε μία εκατόμβη νεκρών. Και τώρα τι, αυτό το κράτο που είναι αντίπαλο στον πολίτη, το γραφειοκρατικό, θα αλλάξει. Θέλω Εγώ να αυτό ρωτήσω, δεν μπορώ να, πλεύρη, να καταλάβω. Κύριε Πλεύρη, η μεταφορά των σωρών έγινε πώ. Ε, ναι, πρώτα απ' όλα σε αυτό που λέτε, εγώ μιλάω για το κομμάτι της λειτουργίας ε, της αρμοδιότητας που είχα δεν, ποτέ δεν θα πω ότι είμαι και πιστεύω ότι και το άνοιγμα ενός νοσοκομείου που δεν εφημέρευε και η άμεση παρουσία των ανθρώπων του ΕΚΑΒ εκεί πέρα και η διαχείριση στα νοσοκομεία ήταν ένα αγώνα που κάνανε οι γιατροί και οι νοσηλευτέ του Εθνικού Συστήματο. Και εγώ υγείας. θέλω να καταλάβω. και πέρα, μετά. εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί και άνθρωποι είμαστε, και προφανώ από το θεσμικό μου ρόλο ω υπουργό μια κυβέρνηση, έχουμε αναλάβει και πρέπει και να αναλάβουμε το κομμάτι που αφορά αυτό το οποίο λέτε τώρα με τι ορού. Εκεί τι γινόταν. Στην αρχή, οι νεκροί ερχόντουσαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, όπω πήγαινε το ΕΚΑΒ. Είχαμε 40 ασθενοφόρα, ήταν σε αλλαγή βάρδια και έτσι παρέμεινε όλο το προσωπικό με πολύ μεγάλη εμπειρία και ο στόχο ήταν να υπάρξει συγκέντρωση στο γενικό νοσοκομείο τη Λάρισα. Εγώ είπα για την εταιρεία αυτό το οποίο είπατε και εσεί το παράπονο που είχα ότι δεν είχαμε συνεργασία με την εταιρεία. Το ανέφερα αυτό. Δηλαδή και, 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 τα ονόματα των ασθενών που βρήκαμε που ερχόντουσαν το βρήκανε με την προσπάθεια των διασωστών και των γιατρών. Και δεν είχαμε εικόνα Συννοείτε των επιβατών. Train. Ναι, ναι, δεν είχαμε συνεργασία. Το έχω αναφέρει. Δεν είχαμε έναν άνθρωπο στο νοσοκομείο για να μα λέει γιατί ρωτούσαν εύλογα οι γονεί. Εμένα το παιδί μου ήταν στο τάδε βαγόνι. Από αυτό το βαγόνι έχουν βγει ζωντανοί, να το ξέρω, δεν είχαμε εκείνη την αυτή της τρένει, δεν νομίζω δεν είχαμε ότι στα νοσοκομεία Καθόλου. Στα νοσοκομεία μας εμείς είχαμε τους ψυχολόγους από το Γενικό Κρατικό και από το Πανεπιστημιακό, τους γιατρούς, τους και εμείς, το αμφιθέατρο που ήταν οι γονεί, η ατροδικαστή, η κυρία Ρουμπίνη μαζί με όλου. Η, η κυρία Λονταρί, Λε, με του συνεργάτε τη και είχαμε την επιλογή όλη η ενημέρωση και όλη η παρακολούθηση να γίνεται από το Γενικό Νοσοκομείο, να είναι σε ένα νοσοκομείο να μην μεταφέρονται. Οι σωροί που δεν είναι θέμα πια του, του, του υγεία παραδόθηκαν. Ε, αυτό θέλαμε αφού έγινε η ταυτοποίηση γιατί είναι λίγο μακάβριο αυτό αλλά η ταυτοποίηση είναι να γίνει και μεταξύ των σωρών σε μέλη τα οποία υπάρχουν, παραδόθηκαν σε φέρετρα με, με την επισήμανση από ψυχολόγους που ανακοίνωναν ανα, στους να, να, γονείς να ή, ή να ξέρουν τι σημαίνει αν θα δεν υπήρξε ποτέ απαγόρευση. Ήταν ε, σύσταση, αλλά από εκεί και πέρα προφανώς ο γονέας ε, έκρινε ο ίδιος. Και από εκεί και πέρα στο μετά που λέμε ναι, προφανώς... Συγχωρείτε, δεν έκρινε ο ίδιος, ήταν βιδωμένα τα φέρετρα και δεν είχε πρόσβαση η μάνα να δει ποιο παιδί θάβει. Ποιο έκανε αυτή τη σύσταση, Ποιο θα πει σε ένα γωνιό, Δεν θα δει αυτό που έκανε. Η σύσταση ήταν από ψυχολόγου μόνο, μόνο από του Δεν ρώτησε κανεί αυτού του γονεί όμω Συγγνώμη, ούτε δικαίωμα DNA είχαν οι συγγενεί να κάνουν δική του πραγματογνωμοσύνη χωρί φυσικά. Του ήρθε ένα φέρετρο από το νοσοκομείο τη Λάρισα. Δεν είναι τόσο ιδεατά. Αυτοί οι αυτοί άνθρωποι δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Πήγαν και έψαχναν σε μαύρε σακούλε τα αντικείμενα των παιδιών του. Μπήκαν μέσα σε ένα αμφιθέατρο και έβγαζαν από μαύρε σακούλε αντικείμενα που μύριζαν καμένο δέρμα τα αντικείμενα που βρήκαν στα βαγόνια. Βεβαίω. Σε μαύρε σακούλε. Γονεί στη σειρά. Και από σεβασμό μου λένε, τα ξαναβάζαμε μέσα για να έρθει άλλη η μάνα να μην δει την ναι, ίδια, ίδια αυτό εικόνα δεν είναι με πράγματα. είναι κομμάτι της εταιρείας που είχε την εκμετάλλευση. Ρεζίνα, δηλαδή. είναι όμως, είναι όμως ευνομούμενο, ευνομούμενο, κράτος αυτό. Έτσι αντιμετωπίζονται αυτοί οι γονείς. Εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτόν τον πόνο. Μου το μετέφερα, μου το μετέδωσαν χθε. Είμαι ξένος τρίτος Έχω αναλάβει έναν άχαρο ρόλο του υπερασπιστή και μου κάνουν εντύπωση αυτέ οι διαπιστώσει. Δεν είμαστε εδώ για διαπιστώσει. Το κράτο είναι κράτο και πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Ποια είναι αυτή η ευθύνη, Δεν είναι το θέμα διάχυση των ευθυνών. Κύριε Πλεύρη, σκοπεύετε να κινηθείτε νομικά και εσεί κατά τη εταιρεία. Όχι εσεί ω πρόσωπο, το κόμμα που εκπροσωπείτε. Εμεί αυτό, γιατί αναφέρθηκαν και άλλα περιστατικά. Υπάρχουν άλλα περιστατικά που σήμερα το ελληνικό δημόσιο είναι κόντρα στου ανθρώπου που πάνε να διεκδικήσουν αποζημιώσει. Αυτό το οποίο επιλέξαμε και προφανώ δεν απαλύνει τον πόνο, ούτε είναι ένα συμψηφισμό. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι ε, αποκατάσταση, γιατί αποκατάσταση όταν χάνει άνθρωπο δεν επέρχεται ποτέ, αλλά στα νομικά αυτή επέρχεται δυστυχώ. Έτσι είναι η διαδικασία, με όρου ε, ψυχική οδύνη. Ένα τέτοιο κομμάτι να έρθει το κράτο από μόνο του να το δώσει χωρί καμία διεκδίκηση, είτε αυτό είναι το κομμάτι τη σύνταξη, τη διαγραφή, ε, τη υποστήριξη που υπάρχει στο υγεία. Τουλάχιστον εμεί έχουμε επικοινωνήσει με όλου και με του συγγενεί. Έγινε επικοινωνία, όπω με έχουν ενημερώσει, για την ψυχολογική υποστήριξη και προφανώ μετά ο καθένα με τους νομικούς του νομικού του παραστάτε θα διεκδικήσει και τι αποζημιώσει που πρέπει. Και μάλιστα έχει πάρθει και μια απόφαση ότι ακόμα και εκεί πέρα να μην έχουμε το φαινόμενο που έχουμε σε άλλε καταστροφέ. Να πηγαίνει ο γονέα να ζητά ψυχική οδύνη, τα γνωρίζετε κι εσείς ως συνάδελφος και να εμφανίζεται το δημόσιο να ψάχνει να βρει ευθύνη των ανθρώπων για να μην δώσει αποζημιώσεις. Η επιλογή μας είναι ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνει. Αναγνωρίζεται η ευθύνη. Από εκεί και πέρα τώρα. Θα παρετηθεί το δημόσιο. Το δημόσιο αυτό το οποίο κάνει είναι δίνει όλα, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και από εκεί και πέρα στι διεκδικήσεις τι οποίε έχει γίνει και σε αυτέ τι ανακοινώσει που υπάρχει, δεν θα κάνει χρήση ας... ενδίκων μέσων. Προφανώ, βέβαια, το γνωρίζετε και ω νομικό. Θα το, την ζητήσει, το Ναι, και το τι ζητήσει ο καθένα θα γίνει η, η διαδικασία σε αυτά τα οποία ζητά. Αλλά έχει πάρει μια απόφαση, όπω γνωρίζετε, το δημόσιο εξαντλεί τι διαδικασίε τι οποίε υπάρχουν. Να μην ταλαιπωρήσει ανθρώπου με αυτή τη διαδικασία. Να αποδεχτεί τι αποφάσει τι οποίε υπάρχουν. Προφανώ, φαντάζομαι οι νομικοί παρασάτε θα κάνουν ω προ το ύψο το οποίο ζητείτε και είναι και επιλογή να ξεκινήσει σε μια πρώτη φάση να δίνονται κάποια αυτονόητα πράγματα. Τουλάχιστον εγώ όσο μπορώ να μιλήσω για την εταιρεία που λέτε δεν ξέρουμε. Εκεί πέρα προφανώς γίνεται η έρευνα για να δούμε αν υπάρχει και ευθύνη της εταιρείας. Και αν υπάρχει ευθύνη της εταιρείας ή αν η ευθύνη μένει μόνο στο επίπεδο της διαχείρισης των γραμμών. Αυτό προφανώς μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα γίνει. Εγώ θέλω να πω ειλικρινά από την πλευρά του, Υγεία, υγείας οι άνθρωποι, οι γιατροί και οι Γιατί αυτοί είναι που στελεχών του κάναν ό,τι μπορούσαν τουλάχιστον οι τραυματίες. Γιατί με συγχωρείς και εμείς... έχουμε τρεις κατηγορίε. κατηγορίες. Και... Έχουμε εδώ πέρα τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πιο δύσκολη κατάσταση που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους και θέλουν τη στήριξη. Είναι οι τραυματίες, οι βαριά τραυματίες που υπάρχουν και τέτοιοι που από εδώ και πέρα θέλουν τη στήριξη της πολιτείας συνολικά και με συγχωρείτε και οποιοδήποτε έχει βρεθεί σε αυτό το τρένο και δεν τραυματίστηκε καθόλου ενώ σωματικά, και αυτό με συγχωρεί, το άνθρωπο έχει βιώσει κάτι το οποίο είναι ανίποτο. Οπότε η πολιτεία πρέπει να είναι συνολικά σε όλη αυτή την κατηγορία Βάλιστα. και τουλάχιστον ω Υγεία το την.